Αγαπητοί συνάδελφοι, λιγοστοί και εκλεκτοί προσκεκλημένοι και αγαπητοί ακροατές διαδικτυακά συνδεδεμένοι, οι περισσότεροι λόγω των κοινωνικών συνθηκών προτίμησαν αυτή την παρουσία τους. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που υποδέχομαι σήμερα τον διακεκριμένο ομιλητή στο πλαίσιο των διαλέξεων της Τρίτης της Ακαδημίας Αθηνών, τον αγαπητό συνάδελφο κύριο Λουκά Χριστοφόρου από την πρώτη τάξη των θετικών επιστημών. Θα πω δύο λόγια, γιατί είναι γνωστός, πασίγνωστος, για την πορεία του. Γεννήθηκε στην Κύπρο, στο πεντάκομο της Λεμεσού. Σπούδασε στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχεια στην Αγγλία, στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, του οποίου αναγορεύτηκε διδάκτορας ήδη σε νεαρά ηλικία το 1963. Εργάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως ερευνητής στο Oak Ridge National Laboratory και στο National Institute of Standards and Technology, καθώς και ως καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Tennessee. Δίδαξε ως καθηγητής και επιστημονικός συνεργάτης σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Αμερικής, αλλά και της Ευρώπης και της Ιαπωνίας. Το ερευνητικό του έργο αφορά την ατομική και μοριακή φυσική, τη φυσική ακτινοβολιών και πλάσματος, τις αλληλεπιδράσεις φωτονίων, ηλεκτρονίων και ιόντων με άτομα και μόρια, καθώς και τις εφαρμογές αποτελεσμάτων βασικής έρευνας στην τεχνολογία υλικών, μικροηλεκτρονικών, αερίων, διηλεκτρικών και ενέργειας. Έχει συγγράψει πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες και βιβλία, καθώς και άρθρα για θέματα που αφορούν τη σχέση επιστήμης με την κοινωνία, ενώ έχει λάβει πολλαπλές διεθνείς διακρίσεις για το έργο. Είναι τεχνικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2001 και έχει διατελέσει και πρόεδρος το 2021. Ο τίτλος της αποψινής ομιλίας του είναι «Σύγχρονη επιστήμη και επιστημονική τεχνολογία». Ελκυστικό και εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα και τον παρακαλώ ευθύς αμέσως τον αγαπητό συνάδελφο να προσέλθει στο βήμα και να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια. Καλώς ήρθατε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε καλοί. Όπως ακούσατε, το θέμα μου απόψε είναι η σύγχρονη επιστήμη και η επιστημονική τεχνολογία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Πριν προχωρήσω στο θέμα το κύριο, επιθυμώ να αναφερθώ σε μερικά αναπάντητα επιστημονικά ερωτήματα. Προσπάθειες να απαντήσει κανείς σε τέτοιου είδους ερωτήματα απαιτούν πάνω από όλα ανοιχτό μυαλό. Ο κύριος λόγος είναι ότι συνήθως αυτά τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα με την επαγωγική επιστήμη, για παράδειγμα, η αρχή του κόσμου και τα πολλά συναφή ερωτήματα, ένα θέμα από τα πρωταρχικά. Τι υπήρχε πριν από το Big Bang, πώς το Big Bang έχει επιστημονικά τεθεί πέραν του σκοπού της επιστήμης, από πού προήλθε η πρωταρχική ενέργεια και από πού προήλθαν οι πρωταρχικοί αρχικοί νόμοι της φυσικής. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ακόμα είναι ανοιχτό, είναι η προέλευση της ζωής. Η ανάδυση της ζωντανής ύλης από τη ζωντανή ύλη, η ανάδυση της ζωντανής ύλης από τη μίσο ζωντανή ύλη, είναι ίσως το πλέον σημαντικό παράδειγμα της αυτοοργανωτικής ικανότητας των φυσικών συστημάτων. Αλλά
το ερώτημα παραμένει οξύ και αναπάντητο. Από πού προήλθε ο πρώτος οργανισμός, πώς από τη νεκρή ύλη αναδύθηκε η ζωή. Τρίτο ερώτημα αναπάντητο είναι η ανθρώπινη συνείδηση. Η συνείδηση είναι η ιδιότητα του όλου ανθρώπου, του εγώ. Επομένως, ορίζει τον άνθρωπο, το υπάρχον, το είναι, το being. Εδώ, το ερώτημα είναι σαφές πώς τα άτομα που τα ίδια δεν έχουν συνείδηση συναρμολογούνται σε συνείδητα όντα. Μεγάλο ερώτημα. Ένα τέτοιο τέταρτο ερώτημα αναπάντητο αφορά τη σκέψη μας. Είναι η σκέψη μας ενέργεια? Αν όχι, πώς μπορεί η σκέψη να αλλάξει την ύλη? Ακόμη και ένα πέμπτο ερώτημα αναπάντητο που επιθυμώ να αναφέρω είναι το εξής. Μπορεί κανείς να οδηγηθεί από το φυσικό στον ηθικό νόμο? Μεγάλο ερώτημα. Ας προχωρήσουμε όμως επιστημονικά στην έρευνα και στην επιστημονική γνώση. Η έρευνα για γνώση και κατανόηση βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, πάντοτε υπό ένταση. Ακόμη και όταν δεν υπήρχε επιστημονική γνώση, η σοφία των προγόνων μας προειδοποιούσε ότι η γνώση συνοδεύεται πάντοτε από αδιανόητο πόνο. Στον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα, επικρατεί η επιστημονική γνώση και πολλά επιστημονικά αναπάντητα ερωτήματα, όπως αυτά που ανέφερα στην αρχή της ομιλίας μου. Η επιστημονική γνώση μας δίνει χαρά, νέες εμπειρίες, αναπτύσσει τη φαντασία μας και γεμίζει τον εαυτό μας με αφάνταστο βαθμό και βαθύ πόνο. Ζούμε, κυρίες και κύριοι, τον πόνο και τους κινδύνους της επιστημονικής γνώσης και της επιστημονικής τεχνολογίας. Ανοίξαμε και διατηρούμε ολάνοιχτο το κουτί της Πανδώρας. 60 περίπου χρόνια πριν, οι ατομικοί επιστήμονες απέκτησαν ξαφνικά μεγάλη φήμη και πολιτική επιρροή. Γιατί ήταν οι μόνοι που ήξεραν πώς να κατασκευάζουν ατομικές βόμβες. Έδειξαν ότι είμαστε ικανοί να χρησιμοποιήσουμε την επιστημονική μας γνώση για τον φυσικό κόσμο, όχι μόνο για μια καλύτερη ζωή, αλλά και για να καταστρέψουμε αυτήν την ίδια τη ζωή. Μάθαμε, όπως πολλοί επιστήμονες έχουν τονίσει, πώς να σκοτώνουμε καλύτερα και γρηγορότερα περισσότερους συνανθρώπους μας. Ο σημερινός άνθρωπος αντιμετωπίζει λοιπόν το μέλλον φορτωμένος με πολλά βαριά και σοβαρά προβλήματα. Αισθάνεται ότι έχει καθήκον να προστατεύσει τον εαυτό του και τις αξίες του, ότι πρέπει να εξασφαλίσει τα αναγκαία υλικά για τις βασικές του ανάγκες, καθώς και για τη βιωσιμότητα της ζωής σε αυτόν τον πλανήτη. Αισθάνεται ακόμη ότι πρέπει να απαλλαγεί από τον φόβο και να δώσει στην ανθρωπότητα ελπίδα, να οδηγήσει τον συνάνθρωπό του σε ένα καλύτερο, υψηλότερο πολιτισμό. Η μεγαλύτερη όμως πρόκληση που αντιμετωπίζει ο σημερινός άνθρωπος είναι, κατά την άποψή μου, η αίσθηση του καθήκοντός του να προστατεύσει την ανθρωπότητα και να εξασφαλίσει τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας από τον συνάνθρωπό του. Το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας προφανώς δεν αντιτίθεται στην επιστήμη και στην επιστημονική τεχνολογία. Αντιτίθεται όμως σε μια κοινωνία που βρίσκεται διαρκώς κάτω από την ολοκληρωτική επίδραση της επιστημονικής τεχνολογίας και της συνακόλουθης κερδοσκοπίας της από τους ειδικούς. Και να γνωρίζει ο πιστός επιστήμονας ότι ο Θεός της πίστης του είναι και ο Θεός της επιστήμης του. Πως μπορεί ένας να τον λατρέψει σε μια εκκλησία ή σε ένα εργαστήριο ή οπουδήποτε. Παραγωνίζεται όμως και περιφρονείται αυτός ο Θεός
από την πλειονότητα των επιστημόνων. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ομιλήσω λίγο για την πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου. Παραμένει αδιαφιλονίκητη πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα και το περιβάλλον είναι η πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου. Η πυρηνική ενέργεια εμφανίστηκε στον πλανήτη μας το 1944 στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το είδος αυτής της ενέργειας, θα έλεγα της πράσινης ενέργειας, έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει τις ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπου, έχει όμως και τη δυνατότητα να μετατρέψει τον άνθρωπο, να καταστρέψει τον άνθρωπο και τον πολιτισμό του παγκοσμίως. Ο πυρηνικός κίνδυνος δεν έχει εξαφανιστεί, κυρίες και κύριοι, ούτε η μαζική παγκόσμια πυρηνική καταστροφή. Τα πυρηνικά όπλα αποτελούν σήμερα μέρος της εθνικής εντός εισαγωγικών άμυνας πολλών κρατών. Γνωρίζουμε μάλιστα και γνωρίζουμε καλά ότι δεν είναι πλέον δυνατό να διαχωρίσουμε την επιστημονική τεχνολογία από τη συνείδηση, ούτε την επιστήμη και την επιστημονική τεχνολογία από τις συνέπειές τους. Ούτε μπορούμε, κυρίες και κύριοι, να λησμονήσουμε την ιστορία και τις συνέπειες των πυρηνικών ατυχημάτων όπως εκείνων της Τσερνόπιλ στην Ουκρανία και της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία. Η ανθρωπότητα πρέπει να γνωρίζει και να γνωρίζει επίσης καλά τα προβλήματα των πυρηνικών αποβλήτων, των ραδιενεργών σωματιδίων και των παλαιών τεχνολογιών των πυρηνικών αντιδραστήρων. Εάν τα προβλήματα αυτά, αν και τα προβλήματα αυτά, με συγχωρείτε, έχουν σε ένα βαθμό επιληθεί και βρίσκονται σήμερα κάτω από συνεχή παγκόσμιο έλεγχο και κάτω από την εποπτεία διεθνών οργανισμών. Άλλου όμως είδους κίνδυνοι συνοδεύουν τη σημερινή κοινωνία. Για παράδειγμα, οι κίνδυνοι που αφορούν στην ευρεία χρήση των microchips, των microchips, καθώς και στις νέες επιστήμες της γενετικής μηχανικής και της γονιδιωματικής επιστημονικής τεχνολογίας. Στις νέες αυτές επιστήμες δεν υπάρχει θεωρία του όλου, ούτε σύνθεση των επιμέρους στοιχείων του που να εξηγεί ή που να οδηγεί στο όλον. Οι νόμοι που ερμηνεύουν τις ολιστικές μεταβλητές και έννοιες είναι άγνωστοι. Και δυστυχώς η κατανόηση των φαινομένων της ζωής δεν είναι δυνατή με βάση τους νόμους της επαγωγικής επιστήμης. Υπάρχει μία τεράστια διαφορά μεταξύ της επαγωγικής φυσικής επιστήμης και της πολυπλοκότητας, της μοναδικότητας και του σκοπού της ζωής. Η επαγωγική μέθοδος της φυσικής επιστήμης δεν μπορεί να μας οδηγήσει από τα άτομα και τα μόρια στον άνθρωπο, όπως τόνισα σε προηγούμενη ομιλία μου από αυτό το βήμα. Τα μεγάλα ερωτήματα λοιπόν που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα φέρνουν την επιστήμη και τη θρησκεία πιο κοντά και φέρνουν ακόμη και τις δύο πλησιέστερα στον άνθρωπο, ενώ επιφανειακά φαίνεται να γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Η επαγωγική επιστημονική θεώρηση ότι κάθε τι και όλα μπορούν να αναχθούν στα άτομα και τα μόρια που τα απαρτήσουν θεωρείται σήμερα η φιλοσοφία που μειώνει τον άνθρωπο. Η δημοφιλής άποψη όμως που έχει επικρατήσει θεωρεί ότι ο άνθρωπος εξαρτάται τελείως από την κινητική του σύνθεση βασισμένη στον DNA του, όπως προωθείται από τους οπαδούς του Richard Dawkins και όπως περιγράφεται στο βιβλίο του το εγωιστικό γονίδιο, The Selfish Gene. Στο βιβλίο αυτό και σε πολλά άλλα παρόμοια υποστηρίζεται ότι η ύπαρξη της ζωής είναι τυχαία. Μας λένε συνεχώς, κυρίες και κύριοι, μας λένε, λέω, συνεχώς, ότι είναι μονάχα η επιβίωση του γενετικού υλικού στα κύτταρά μας που έχει σημασία. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα άλλο είδος επαγωγισμού και αυτή τη φορά
είμαστε τα γονίδια μας και τίποτε άλλο. Από την άλλη μεριά, οι υποστηριχτές του επιστημονικού υλισμού θεωρούν ότι η επιστήμη είναι άκρος αντικειμενική. Όπως όμως θεωρητικές υποθέσεις επισέρχονται στην κατανόηση αυτού που εκλαμβάνεται ως επιστημονικά μετρήσιμο, ως πειραματικό δεδομένο. Στο βιβλίο του «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων», ο Τόμας Γκουμ αναφέρει ότι τόσο οι επιστημονικές θεωρίες, όσο και οι επιστημονικές μετρήσεις, εξαρτώνται από τις εκάστοτε επικρατούσες επιστημονικές αντιλήψεις. Έτσι, σήμερα, το επιστημονικό ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί εν πολλής προς τις ιδιότητες της ύλης τις υπό ασυνήθιστες συνθήκες, όπως για παράδειγμα πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή ακόμη σε πολύ υψηλές και εξαιρετικά χαμηλές πιέσεις. Υπάρχουν προφανώς πολλοί τρόποι σκέψης και ο καθένας τους των σκέψεων αυτών, τρόπων αυτών, εμπεριέχει μέρος αυτού που μπορεί να θεωρηθεί αλήθεια. Όμως, η επιστήμη και η επιστημονική τεχνολογία συνιστούν τα πλέον δυνητικά μέσα και την βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση του φυσικού κόσμου για την επίλυση των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία. Η επίδοση και η προσφορά της σύγχρονης επιστήμης και της σύγχρονης επιστημονικής τεχνολογίας, για παράδειγμα, στην παραγωγή τροφίμων, στην υγεία και στην ενέργεια, είναι όντως εντυπωσιακή. Πέραν όμως αυτού που γνωρίζουμε, υπάρχει το άγνωστο, άπειρα μεγαλύτερο του γνωστού. Ας δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα σύγχρονης επιστήμης και επιστημονικής τεχνολογίας. Το ατύχημα της Φουκουσίμα, στο σύνολό του, προκάλεσε τον θάνατο λιγότερων ανθρώπων από ότι η βιομηχανία άνθρακα, η βιομηχανία του κάρβουνου, και μικρότερη μόλυνση του περιβάλλοντος από ότι η βιομηχανία της ασβέστου. Η χειρότερη όμως περιβαλλοντική κρίση παραμένει εκείνη ενός πυρηνικού πολέμου. Θα αναφερθώ λοιπόν στους κινδύνους που εγκυμονεί ένας πυρηνικός πόλεμος, όπως αυτός μπορεί να προετοιμαστεί από τη σύγχρονη επιστήμη και τη σύγχρονη επιστημονική τεχνολογία και από τα στρατιωτικά, βιομηχανικά, πανεπιστημιακά συστήματα, τα λεγόμενα Military Industrial University Complexes. Η πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου δεν εξαφανίστηκε, κυρίες και κύριοι, ούτε η δυνατότητα μιας μαζικής καταστροφής. Ο φόβος της φυσικής επιστήμης που οφείλεται εν πολλής στην παραγωγή της ατομικής βόμβας πριν από 60 περίπου χρόνια, είναι ακόμη ζωντανά αποτυπωμένος στη μνήμη της ανθρωπότητας και έχει μάλιστα επεκταθεί και σε άλλους τομείς της σύγχρονης επιστήμης και της επιστημονικής τεχνολογίας, όπως εκείνους του γονιδιώματος και της γενετικής μηχανικής. Η πυρηνική ενέργεια επινοήθηκε πρωτίστως από την ευρωπαϊκή επιστήμη στα μέσα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Η επινόησή της σηματοδότησε την ανωτερότητα του στρατιωτικού παράγοντα και των επιστημόνων του. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, μία ενεργειακή αλυσιδωτή διεργασία ήταν το προϊόν της επιστημονικής τεχνολογίας και είχε σχεδιαστεί για τη χρήση της από το στρατιωτικό επιτελείο και τον πόλεμο. Είναι ξεκάθαρο, κυρίες και κύριοι, ότι οι τεράστιες αυτές προσπάθειες και οι σχετικές τεράστιες οικονομικές επενδύσεις έγιναν σε τέτοια υψηλή κλίμακα που ποτέ δεν θα είχαν εγκριθεί για μία πολιτική, μη στρατιωτική πυρηνική βιομηχανία. Έτσι, η βιομηχανία της ατομικής βόμβας εξυπηρέτησε επαρκώς το επιστημονικό εργαστήριο για τη δημιουργία του πυρηνικού ενεργειακού σταθμού. Ωστόσο, μία κοινωνία που αποδέχεται την τυραννία των ειδικών επιστημόνων
είναι, κατά την άποψή μου, μία άρρωστη κοινωνία. Ένας πυρηνικός πόλεμος θα σημαίνει και το τέλος του σύγχρονου βιομηχανικού πολιτισμού. Χρειάζεται, επομένως, η ανθρωπότητα να εργαστεί και να συνεργαστεί αποτελεσματικά για την ασφαλή λειτουργία όλων των πυρηνικών εργοστασίων και εγκαταστάσεων, διότι αργά ή γρήγορα θα αντιμετωπίσουμε παγκοσμίως κρίσεις, οι οποίες και πάλι θα μας θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξή μας. Και δυστυχώς η ιστορία μας διδάσκει ότι και στον 21ο ακόμη αιώνα εμφανίζονται δικτάτορες που αρπάζουν τη δύναμη της εξουσίας ενός λαού, τον εξαπατούν και τον οδηγούν με μεγάλη πιθανότητα σε καταστρεπτική πολεμική ρήξη με άλλους λαούς, κυρίως γειτονικούς. Ας ακούσουμε όμως και τις απόψεις των ίδιων των επιστημόνων. Επιτρέψατε μου λοιπόν να αναφέρω εμπροκειμένο τις απόψεις μερικών διακεκριμένων επιστημόνων και τις σχετικές με την ατομική βόμβα. Χαρακτηριστικά, ο καθηγητής Βίκτορ Βάισκοφ το έτος 1991 γράφει στο βιβλίο του με τίτλο «Η χαρά της διόρασης, ο πόθος και το πάθος ενός επιστήμονα», συγκεκριμένα στη σελίδα 128, τα εξής. Παρακαλώ, προσέξτε τα λόγια του. «Σήμερα», λέει, «δεν είμαι βέβαιος αν η απόφασή μου να συμμετάσχω σε εκείνο το απέσιο εγχείρημα, δηλαδή της κατασκευής της ατομικής βόμβας, βασιζόταν αποκλειστικά στον φόβο ότι οι Ναζί θα μας ξεπερνούσαν σε αυτό. Δεν γνωρίζω κανένα», προσέξτε σας παρακαλώ, «δεν γνωρίζω κανένα από τους διαπρεπείς επιστήμονες που εργάστηκαν στον Λος Άλαμος, ο οποίος να αρνήθηκε να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή, που να θεωρούσε από συνειδητή πεποίθηση ότι η μεγάλη μας επιστήμη θα υποβιβαζόταν από τη συμμετοχή της στην παραγωγή ενός τέτοιου όπλου γενικής καταστροφής και γενικού θανάτου, δηλαδή της ατομικής βόμβας». Τίποτε όμως από όλα αυτά δεν έγιναν. Γιατί όπως γράφει ο Ίσιτο Ραμπί στο βιβλίο του «Επιστήμη, το κέντρο του πολιτισμού», αναφέρει εντός εισαγωγικών: «Μάθαμε κατά τη διάρκεια του πολέμου πόσο εύκολο είναι να σκοτώνει κανείς τους συνανθρώπους του αποτελεσματικά όταν στρέψει το μυαλό του σε αυτό. Βεβαίως, δεν σκοτώνει κανείς τους συνανθρώπους του για να αποδείξει πόσο απέσιος είναι πράγματι ο θάνατος». Στο εργαστήριο του Λος Άλαμος, οι επιστήμονες συνειδητοποίησαν την τεράστια δύναμη της επιστήμης να ταρακουνήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και αλίμονο, η πρόοδος της επιστήμης μπορεί να θέσει στα χέρια του ανθρώπου σήμερα και νέα πιο αποτελεσματικά μέσα μαζικής καταστροφής. Αποτελεί όμως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας οι επιστήμονες και η επιστημονική τεχνολογία να συνεχίζουν να δίνουν στους λαούς παραδείγματα κινδύνων όπου η ανθρωπότητα πρέπει να προσφύγει σε ένα πυρηνικό πόλεμο. Τα θύματα μιας τέτοιας καταστροφής, όπως μου είπαν ξεκάθαρα διαπρεπείς οι Ιάπωνες επιστήμονες για την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πυρηνικά όπλα στη Χιρόσιμα και τον Ναγκασάκι, η ανθρωπότητα will never forget. Η ανθρωπότητα δεν θα ρησμονήσει ποτέ. Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να σώσει τον κόσμο σαν μια πράσινη πηγή ενέργειας, μπορεί όμως να καταστρέψει τον κόσμο ως θερμοπυρηνική βόμβα. Είναι προφανώς ελπιδοφόρο το ότι σήμερα η ανθρωπότητα έχει σε πολλές χώρες μικρούς ανθρωτούς αντιδραστήρες
με λιγότερα προβλήματα και καλύτερη ασφάλεια και κόστος για τις ενεργειακές της ανάγκες. Επιθυμώ να αναφέρω εν προκειμένου τα σχετικά λόγια ενός ακόμη διάσημου επιστήμονα και καθηγητή του Ηλία Πρίκοτζιν. Γράφει λοιπόν ο διάσημος φυσικός επιστήμονας, εντός εισαγωγικών τώρα, «Εκτός εάν σταθούμε βαθιά και σοβαρά τις συνέπειες των τελευταίων επιστημονικών ανακαλύψεων και κάνουμε κάθε προσπάθεια να θέσουμε υπό έλεγχο τα πυρηνικά πειράματα, διατρέχουμε τον κίνδυνο, το θανάσιμο κίνδυνο μιας ολικής καταστροφής». Μετά λοιπόν από την εργασία του στο Λος Άλαμος, ο καθηγητής Βάισκοφ αρνήθηκε να έχει οποιαδήποτε ανάμειξη σχετική με τα πυρηνικά όπλα. Η ατομική βόμβα δεν αποτελούσε πλέον για αυτόν ένα πολεμικό όπλο, αλλά ένα μέσο εξολόθρευσης ολόκληρων πληθυσμών. Η χρήση της ατομικής βόμβας, κυρίες και κύριοι, ήταν αυτή καθ' αυτή προδοσία κάθε ηθικού συστήματος του ανθρώπου και ιδιαίτερα προσβολή του χριστιανικού πολιτισμού. Και όμως, το 1951, ένα άλλο σημαντικό γεγονός επηρέασε το μέλλον της ατομικής βόμβας, εκείνο της θερμοπυρηνικής βόμβας, της βόμβας υδρογόνου. Οι επιστήμονες Edward Teller και ο Ullam είχαν εφεύρει ένα σχετικά απλό τρόπο στο CERN να κατασκευάσουν θερμοπυρηνικές βόμβες. Προφανώς, η Σοβιετική Ένωση ακολούθησε τη ΣΥΠΑ βήμα προς βήμα και κατασκεύασε τη δική της θερμοπυρηνική βόμβα το 1949. Έμαθε έτσι η Οικουμένη ότι ο υπερεθνικιστικός χαρακτήρας της επιστήμης ενός λαού υπερέχει κάθε εθνικής ή ιδεολογικής διαφοράς του από τους άλλους λαούς και άρχισε έτσι με γρήγορο βηματισμό η τεχνολογική επιστήμη σε αυτή την περιοχή. Ας δούμε όμως τώρα μερικές σχετικές φυσικές ανακαλύψεις και επιστημονικές γνώμες. Ας μου επιτραπεί να αναφέρω ότι ο πυρήνας του ατόμου ανακαλύφθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ το 1911, στο ίδιο ακριβώς εργαστήριο στο οποίο και εγώ έκανα την πρώτη μου διατριβή το 1961 και στο οποίο συνάντησα για πρώτη φορά τον διασημότατο φυσικό επιστήμονα Niels Bohr, B-O-H-R. Ήταν εκεί με πλήθος άλλων επιστημόνων για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια από τότε που ο Ράδερφορντ ανακάλυψε τον πυρήνα του ατόμου. Τον είδε ένα Σάββατο πρωί στο ισόγειο του κτηρίου Schuster Building του Πανεπιστημίου. Το πρωί εκείνου του Σαββάτου ήθελα να ανέβω στον 4ο όροφο του κτηρίου που υπήρχε η βιβλιοθήκη του Τμήματος Φυσικής και ο καθηγητής Niels Bohr στεκόταν στη μέση της σκάλας και με τον μπαστούνι του χτυπούσε τα έχρωμα πλακάκια στον τοίχο, τα tiles της σκάλας και επαναλάμβανε τα λόγια «We didn't have them these then, did we?» «Δεν τα είχαμε αυτά τότε, τα είχαμε?» Και αφού το επανάλαβε αυτό μερικές φορές, γύρισε σε μένα που τον περίμενα και μου είπε «Young man, if you are going where I think you are going, you better get ahead of me, because if you wait for me, you will never get there». Νεαρέ, εάν πηγαίνεις εκεί που νομίζω πως πηγαίνεις, στη βιβλιοθήκη, κάνεις καλά να προχωρήσεις μπροστά από εμένα, διότι αν με περιμένεις, δεν θα φτάσεις ποτέ εκεί. Και έκανε χώρο για μένα να ανέβω τη σκάλα. Τον ευχαρίστησα. Δεν τον είδα ξανά. Πέθανε το ίδιο έτος. Το 1919 όμως, ο Ράδερφορντ μελέτησε την πρώτη πυρηνική αντίδραση, γιατί τότε είχε σωματίδια α
με τα οποία βομβάρδισε άτομα αζότου με τα μεγάλες ενέργειες αυτά σωματίδια, τα οποία είχαν εκπαινθεί από τα ραδιενεργά υλικά. Όταν λοιπόν ο πυρήνας του ατόμου του αζότου βομβαρδίστηκε από σωματίδια α, εξέπεμψε ένα πρωτόνιο και μετασχηματίστηκε σε πυρήνα ατόμου του οξυγόνου. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η πρώτη φορά που ένα άτομο, εκείνο του αζότου, μετασχηματίστηκε σε ένα άλλο, εκείνο του οξυγόνου. Το όνειρο, λοιπόν, των αλχημιστών έγινε πραγματικότητα. Ο Ράδερφορντ όμως έπεσε πολύ έξω σε ό,τι αφορά την πρόβλεψή του για την αξιοποίηση της ενέργειας από την πυρηνική σχάση. Όταν ρωτήθηκε γι' αυτό το 1933, είπε, ανοίγουν εισαγωγικά, «Η ενέργεια που παράγεται από τη διάσπαση του ατόμου είναι εξαιρετικά μικρή». Όποιος αναμένει να αποκτήσει μία πηγή ενέργειας από τον μετασχηματισμό, από τη διάσπαση του ατόμου, μιλάει για moonshine, μιλάει για ενέργεια μηδαμινή. Πέθανε λοιπόν ο Ράδερφορντ το 1937 και δύο χρόνια μετά το θάνατό του, ο διάσημος φυσικός Hans Bethe έδωσε τη σωστή απάντηση, αποδεικνύοντας ότι ο ήλιος παράγει την καταπληκτική του ενέργεια με την πυρηνική σχάση και τη θερμοπυρηνική σύντηξη. Το 2001 φιλοξενήθηκα για πολλωστή φορά στην Ιαπωνία και επισκέφθηκα πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ιαπωνίας. Μεταξύ των ήταν και το Πανεπιστήμιο του Κιώτο και οι τεράστιες και πολύ εντυπωσιακές ερευνητικές και τεχνολογικές εγκαταστάσεις της εταιρείας Mitsubishi. Το βράδυ, σε επίσημο δείπνο που παρέθεσε η εταιρεία Mitsubishi, συμμετείχαν αρκετοί διακεκριμένοι Ιάπωνες επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένου και του επιστήμονα ερευνητή Tohoi Nitta, ο οποίος με είχε επισκεφθεί πολλές φορές στο εργαστήριό μου, στο Oakridge National Laboratory των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ευρεία συζήτηση στράφηκε στον βομβαρδισμό της Χιροσίμα από τη ΣΥΠΑ, η οποία προκάλεσε την απίστευτη καταστροφή που είχα δει την προηγούμενη μέρα. Ήρθε και η σειρά του Νίτα για να μιλήσει και με έμφαση της φωνής του είπε «We will never forgive you for that». «Ποτέ δεν θα σας συγχωρήσουμε», δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, η ανθρωπότητα δεν ξέχασε αυτό το απέσιο έγκλημα και ούτε πρέπει ποτέ να το ξεχάσει για να μην επαναληφθεί. Ας ζούμε λοιπόν μερικά αναδυόμενα πεδία της επιστήμης και της επιστημονικής τεχνολογίας. Σήμερα, τα επιστημονικά πεδία που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι η μοριακή βιολογία, μάλιστα, μετά τη συνένωσή της, τον συγκερασμό της, θα έλεγα, με την επιστήμη της πληροφορικής, καθώς και οι επιστήμονες του διαστήματος. Οι επιστήμες αυτές, καθώς και εκείνες της μοριακής ιατρικής και της επικοινωνίας, παρουσιάζουν την μεγαλύτερη και την πλέον ανεπτυγμένη επιστημονική τεχνολογία. Η δε κυματομηχανική έχει προκαλέσει ουσιαστικά μία επιστημονική επανάσταση που οδήγησε στα σύγχρονα ηλεκτρονικά, τους υπεραγωγούς, τους υπολογιστές και στο ίντερνετ, που έγινε σήμερα η επικρατέστερη παγκόσμια τεχνολογία επικοινωνίας. Αρκετοί βιομηχανικοί επιστήμονες, όπως ο Τζον Μπαρντίν, ο Βόλτερ Μπράττον, ο Βίλιαμ Σόρτκλι, ο Άρνοντ Πένζιας και ο Ρόμπερτ Βίλσον, τιμήθηκαν για την εργασία τους με το βραβείο Νοπέλ. Ίσως μπορεί κανείς να ισχυριστεί ακόμη ότι αυτοί που γράφουν την ιστορία της ανθρωπότητας, οι ιστορικοί, δεν είναι
κατά κάποιον τρόπο συνηθισμένοι επιστήμονες. Η ανάλυση όμως της ανθρωπότητας από τη ζούγκλα έχει επιτευχθεί με τη συνεργασία της ανθρώπινης διανόησης και της τεχνολογίας. Και αυτό γιατί η πρόοδος της επιστήμης και η επιστημονική τεχνολογία έχουν ανάγκη από νέες ιδέες και από νέα εργαλεία. Και ίσως γιατί ο καταστρεπτικός ρόλος της επιστημονικής τεχνολογίας είναι, κυρίες και κύριοι, δημιούργημα αυτού του ίδιου του ανθρώπου. Ότι είναι τεχνολογικά δυνατό, δεν είναι όμως αναγκαία εκείνο που συμφέρει στον άνθρωπο ή που ο άνθρωπος το έχει ανάγκη. Υπάρχει λοιπόν μία επιτακτική ανάγκη επιστημονικής εκπαίδευσης. Γιατί αυτό που ξεχωρίζει τις οικονομίες των λαών σήμερα είναι οι ιδέες και η ενέργεια των πολιτών τους. Είναι απαραίτητο, επομένως, να εκπαιδευτεί επαρκώς ο εργαζόμενος πολίτης της σημερινής κοινωνίας σε μία κοινωνία γνώσης. Πώς όμως θα κάνει μία κοινωνία τα παιδιά της ικανά να σκέφτονται επιστημονικά? Μόνο με μία δυναμική παιδεία. Και γι' αυτόν τον σκοπό τόσο οι τέχνες όσο και οι επιστήμες πρέπει να δώσουν το χέρι και να συνεργαστούν αποτελεσματικά. Η επιστήμη έχει αναγνωρίσει προπολού τη διδασκαλία ως ουσιώδες μέρος κάθε επιστημονικού κλάδου. Η τάση όμως για νεοριστικές κατευθύνσεις στην επιστήμη περιπλέκει τη διδασκαλία της επιστήμης, κυρίως εκείνη των πανεπιστημίων. Ενώ μάλιστα η κοινωνία είναι mission oriented, είναι προσανατολισμένη, έχει προσανατολισμένη αποστολή, το πανεπιστήμιο είναι discipline oriented, είναι προσανατολισμένο σε ειδικά επιστημονικά πεδία. Συμπληρωματικές τάσεις που επηρεάζουν τόσο το πανεπιστήμιο όσο και τα ερευνητικά ιδρύματα είναι επομένως επιθυμητές. Η τάση για καθαρή βασική έρευνα και τον κατακαρμαρισμό της επιστήμης, σε αντίθεση με την τάση για πρακτικές εφαρμογές και διεπιστημονική έρευνα, χρήζει, κατά την άποψή μου, μεγάλης προσοχής. Ένα σχέδιο που απεδείχθη άκρως επιτυχές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν εκείνο μεταξύ του Oak Ridge National Laboratory και του Πανεπιστημίου της Tennessee. Το πρόγραμμα αυτό προώθησε τους καλύτερους και τους πλέον διακεκριμένους ερευνητές ενός εθνικού εργαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Oak Ridge National Laboratory, σε καθηγητές μερικής κυρίως απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο το γειτονικό της πολιτείας της Tennessee. Βασική προϋπόθεση μιας τέτοιας συνεργασίας ήταν η σε βάθος χρόνου επιτυχής και μακρά συνύπαρξη και αλληλοκατανόηση του τρόπου λειτουργίας του κάθε ιδρύματος, του Εθνικού Εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου. Η προσπάθεια αυτή, την οποία είχα την τιμή να ηγηθώ, οδήγησε και στη δημιουργία του Distinguished Scientist Program, το πρόγραμμα διακεκριμένων επιστημόνων μεταξύ του Oak Ridge National Laboratory και του Πανεπιστημίου της Tennessee, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Πολιτείας της Tennessee, που προσέλκυσε και προσελκύει μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή, στα δύο ιδρύματα τους κυριότερους καθηγητές και τους διαπρεπέστερους ερευνητές του κόσμου. Τα προγράμματα αυτά της επιστημονικής έρευνας πρέπει να είναι μοναδικής επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής αξίας και πρέπει να τονίζουν και να υπηρετούν την αξία και την αποστολή της βασικής και της εφηρμοσμένης έρευνας. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, στην πατρίδα μας, εδώ, στην Ελλάδα, που να είχε την ίδια αποστολή και την ίδια προσφορά, απαιτεί εκτεταμένη συνεργασία και αλληλοσεβασμό μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων
και των ελληνικών ερευνητικών κέντρων και ιδρυμάτων. Θα εξυπηρετούσε όμως τόσο την έρευνα όσο και την εκπαίδευση κυρίως των νέων. Η παιδεία έχει πολλά να μάθει από την επιστήμη και την επιστημονική τεχνολογία. Μια παιδεία που να τονίζει την παγκόσμια ειρήνη, την πίστη της στην ανθρωπότητα και την προστασία του περιβάλλοντος είναι σήμερα άκρος αναγκαία. Μια τέτοια παιδεία πρέπει να τονίσει και την επιστημονική κατάσταση της κοινωνίας. Το βασικό πλάνο επομένως είναι να γίνουν οι καλύτεροι επιστήμονες ερευνητές των εθνικών ιδρυμάτων καθηγητές μερικής ή και ακόμη και ολικής απασχόλησης στα γειτονικά πανεπιστήμια και αντιστρόφως, να εργάζονται οι διαπρεπέσταροι καθηγητές των γειτονικών πανεπιστημίων ενός ερευνητικού ιδρύματος ως ερευνητές στα ιδρύματα αυτά. Δύο ακόμα λόγια σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε εκθετικά στα τελευταία 200 χρόνια. Υπολογίζεται ότι θα φτάσει στα 9 δισεκατομμύρια πριν από το τέλος του 21ου αιώνα και η αύξηση αυτή θα συνεχίσει να παρουσιάζει προβλήματα στην κοινωνία, στην κοινωνική σταθερότητα, κυρίως σε ορισμένες χώρες του κόσμου. Μάλιστα, σήμερα που η καταναλωτική κοινωνία έχει την τάση να θέτει τις πολυτελείς ανάγκες της κοινωνίας υπεράνω των βασικών. Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση είναι θεμελιακή προϋπόθεση για τη μελλοντική επιβίωση του ανθρώπου. Επηρεάζει τους φτωχούς λαούς περισσότερο από τους πλούσιους, γιατί οι φτωχοί λαοί στερούνται κατά κανόνα της ικανότητας μιας γρήγορης και επιτυχημένης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, επιχειρηματολογείται ευρέως ότι η αποτελεσματική παραγωγή τροφίμων έχει αυξηθεί τελευταία μέσω νέων τεχνολογιών που κάνουν χρήση γενετικά τροποποιημένων φυτών για αύξηση της αποδοτικότητάς των στηριγμένης στη γνώση του γονιδιώματός των. Υπάρχουν όμως και αντίθετες απόψεις που επιχειρηματολογούν ότι γενετικά τροποποιημένα φυτά είναι δυνατόν να είναι επικίνδυνα στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα έχει εκτελεστεί από επιστήμονες της σχετικής βιομηχανίας και ένα μόνο μικρό ποσοστό των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας έχει δημοσιευθεί στην επιστημονική βιβλιογραφία. Ανεξάρτητα, φαίνεται ότι σήμερα είναι η σειρά των βιολόγων, κυρίως των γενετιστών, διότι αυτοί γνωρίζουν πώς να επηρεάζουν με την επιστήμη τους την ανθρώπινη ζωή και τη φύση. Τελικά, κυρίες και κύριοι, ο σημερινός κόσμος είναι ένας κόσμος επιστήμης και αλλαγής. Η κοινωνία αλλάζει συνεχώς και αυτή η αλλαγή είναι σε μεγάλο βαθμό προϊόν της επιστήμης και της επιστημονικής τεχνολογίας και έχει να κάνει με την εκρηκτική αύξηση της γνώσης. Ωστόσο, τα σημερινά σοβαρά κοινωνικά προβλήματα συχνά βρίσκονται πέραν της επιστήμης και των τεχνολογιών των βιομηχανικών δυνατοτήτων. Η επιστήμη είναι σοβαρή και υπεύθυνη διεργασία. Έχει όμως τα όρια της. Ο κατακαιρματισμός της επιστήμης είναι καλά αναγνωρισμένος και συνήθως οδηγεί στη συρρήκνωση των επιστημονικών πεδίων. Ιστορικά, οι διάφοροι κλάδοι της επιστήμης πρόσφεραν σημαντικά στους υπόλοιπους επιστημονικούς κλάδους, κυρίως στους γειτονικούς. Εάν όμως διάφοροι κλάδοι της επιστήμης πάψουν να επικοινωνούν μεταξύ τους,
τελικά διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν μη συμβατοί ο ένας με τον άλλο. Έτσι, η σχέση των γειτονικών πεδίων της επιστήμης εξαφανίζεται, η ανάπτυξη και ο κατακαιρματισμός της επιστήμης γίνονται εμπόδια στην αποτελεσματικότητα της επιστήμης και εκείνοι που ρυθμίζουν την επιστημονική πληροφόρηση γίνονται η επικρατούσα δύναμη της επιστήμης του μέλλοντος. Η επιστημονική βιβλιοθήκη, η επιστημονική βιβλιογραφία, κυρίες και κύριοι, σε ένα κλάδο δεν πρέπει ποτέ να γίνει ένας κλειστός κόσμος. Το επαναλαμβάνω, η επιστημονική βιβλιογραφία σε ένα κλάδο της επιστήμης δεν πρέπει ποτέ να γίνει ένας κλειστός κόσμος. Ο κατακαιρματισμός και η εξειδίκευση της επιστήμης μας θυμίζει συνεχώς τον κατακαιρματισμό της κοινωνίας, τον κατακαιρματισμό της ανθρωπότητας και δυστυχώς την εθνικοποίηση των αξιών του ανθρώπου. Η επιστήμη και η επιστημονική τεχνολογία δεν έκανε, κυρίες και κύριοι, τα υπαρξιακά, τα αξιοκρατικά και τα ειδικά ερωτήματα άσχετα, αλλά τα έθεσε εκ νέου μπροστά μας. Ζούμε στον αιώνα της επιστήμης και όμως αναγνωρίζουμε ότι η επιστήμη δεν είναι αρκετή. Μάλιστα, ίσως ζητάμε από την επιστήμη πολλά πράγματα που αυτή η ίδια η επιστήμη δεν είναι ικανή να μας δώσει. Μεγάλο μέρος της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και πολλών νέων ανθρώπων, δεν αισθάνεται άνετα με μία αποκλειστικά λογική αντίληψη του κόσμου. Τελικά, κυρίες και κύριοι, η επιστήμη είναι μία όμορφη περιπέτεια, πραγματική, πρακτική, δυναμική, απρόβλεπτη, επαναστατική, συνεργάσιμη, ωφέλιμη. Η επιστήμη δεν είναι ούτε σκεπτικισμός, ούτε ιεραρχική. Η επιστήμη είναι η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Σαν τέτοια, είναι το προϊόν του μόχθου πολλών ανθρώπων. Η επιστήμη ξεπερνά τα εθνικά όρια, ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, αγαπητέ κύριε Χριστοφόρου, για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, εξαιρετική ομιλία σας, η οποία είχε και επιστημονικό βέβαια περιεχόμενο, αλλά και διαστάσεις, και αυτές ήταν σημαντικές, ηθικές και φιλοσοφικές και οντολογικές. Σκέφτομαι αυτό που είπατε, ότι η επιστήμη έχει τα ωριά της. Πράγματι, αλλά καθίστε, εκτός εάν υπάρχει κάποια ερώτηση μετά, έχουμε λίγο χρόνο, που μπορείτε να απαντήσετε όμως και από εκεί. Έχει τα ωριά της. Αυτό σκέφτομαι. Προχωρήσατε μέχρι τις απαρχές, τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις, της δημιουργίας του κόσμου. Μιλήσατε για τη μεγάλη έκρηξη, το Big Bang, που το εξήγησε η επιστήμη, ότι από τότε με την έκρηξη γινόταν συνεχώς διαστολή, γιατί βρήκαν ότι και σήμερα διαστέλλεται το σύμπαν. Δεν μας είπε όμως η επιστήμη τι γινόταν πριν από τη μεγάλη έκρηξη, που αυτό είναι μια περίοδος, αφού ο χρόνος δεν έχει αρχή, εκτείνεται προς τα πίσω, στο άπειρο, δισεκατομμύρια χρόνια. Τι γινότανε. Απάντηση δεν δίνει η επιστήμη, η πεπερασμένη επιστήμη. Και εκεί ο αγωνιών άνθρωπος που θέλει να βρει μια λύση, είτε πανοσιολογιότατε εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου, είτε προσφεύγει στην θρησκευτική πίστη για να βρει απαντήσεις. Αυτή είναι μια μεγάλη συμβολή, εκτός από πολλές άλλες, της θρησκευτικής πίστης. Δίνει μια παρηγορία, μια απάντηση, είναι μια κοινωνική συμβολή αυτή. Είτε λοιπόν προσφεύγει στην θρησκευτική πίστη, είτε η άλλη δυνατή στάση ενός ανθρώπου, που είναι και αυτή διαδεδομένη, είτε λέει δεν υπάρχει καμία απάντηση, αγνοώ, δεν μπορώ, το μυαλό μου δεν θα είναι εκεί. Είναι η περίπτωση των αγνωστικιστών.
Πάντως, εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτό το ερεθίσματο μας δώσατε και επειδή από ό,τι βλέπω έχουμε λίγα λεπτά ακόμη χρόνο, ερωτώ αν υπάρχει επιθυμία να εκφράσετε κάποια παρατήρηση, να ρωτήσετε κάτι τον ομιλητή μας. Νομίζω ότι... Α, ο κύριος Αντιπρόεδρος. Κύριε συνάδελφε, μας δώσατε μια παρουσίαση η οποία τουλάχιστον σε μένα δημιούργησε ένα είδος απεσιοδοξίας για το μέλλον της ανθρωπότητας. Διότι επιστήσατε την προσοχή μας σε όλα τα σημεία που τα πράγματα μπορούν να γίνουν χειρότερα και όχι καλύτερα. Και απλώς θέλω να κάνω την παρατήρηση ότι παρά το γεγονός των δυσκολιών και των προβλημάτων που δημιουργεί η επιστήμη και η τεχνολογία, υπάρχει το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ποιότητα ζωής της ανθρωπότητας έχει συνεχώς αναβαθμιστεί τις τελευταία 100 χρόνια οπωσδήποτε και κατά κάποιον τρόπο η ανθρωπότητα έχει καταφέρει να βρει λύσεις στα διλήμματα τα οποία η ίδια επιστήμη έχει δημιουργήσει και ιδιαίτερα έχετε επιστήσει την προσοχή μας στο πυρηνικό πρόβλημα, το οποίο κατά κάποιους και κάποιες θεωρείται ότι είναι διαχειρίσιμο. Και η ερώτηση είναι, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι παρά τους κινδύνους που δημιουργεί η επιστήμη και η τεχνολογία, στο τέλος η ανθρωπότητα θα μπορέσει να τους υπερβεί και να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον? Αυτό είναι το ερώτημα που έρχεται σε μένα. Θα σας φέρει το μικρόφωνο και μετά ο κύριος Βιτομιλίδης. Πολύ καλή ερώτηση σας, κύριε Αντιπρόεδρε. Το θέμα που αθήξατε είναι σοβαρό και νομίζω ότι είναι δύσκολο να απαντηθεί, διότι το μέλλον θα εξαρτηθεί από το πόσο εντός εισαγωγικών οι ηγέτες των διαφόρων κρατών, που είναι κατακερματισμένος ο κόσμος, διαιρημένος σε λαούς και σε πολιτείες, κατά πόσο λοιπόν οι ηγέτες αυτών των λαών κατανοούν τα όπλα και τα μέσα καταστροφής τα οποία έχουν στα χέρια τους. Με συγχωρείτε που θα το πω αυτό, με λύπη μου το λέω, αλλά το απέδειξε αυτό το πράγμα η συμπεριφορά των ανθρώπων στη Σοβιετική Ένωση. Ότι όταν ένας ηγέτης ενός λαού λέει ότι θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον των αντιπάλων του, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Σημαίνει ή θέλει να σκοτώσει ή ότι δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ο πυρηνικός πόλεμος. Και εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα. Πρέπει να κατανοήσουμε το τι έχουμε στα χέρια μας και τι μπορεί αυτό να σημαίνει για την ανθρωπότητα. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι ο Α ή ο Β θα συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο. Παραδείγματος χάρη, η Κίνα πληρώνει μέσω μισθών την ημέρα κάθε Κινέζο 1,25 σέντ. Και τα λέει αυτά ότι είναι πολύ καλά. Όλοι τους πρέπει να είναι ευχαριστημένοι που έχουν ένα μισθό 1,25 σέντ. Είναι αυτό σωστό? Έλατε στην Ελλάδα και δώστε αυτό το μισθό και σας λέω ότι θα γίνει ο κόσμος. Θα είναι στους δρόμους σήμερα νύχτα. Ναι, ευχαριστώ. Απεσιόδοξα έχουν τα λόγια και του κυρίου Αντιπρόεδρου και του κ. Χρυστοφόρου. Έχουμε 3 λεπτά ακόμη, κύριε Κιτρομιλίδη. Μήπως δώσετε έναν αισιόδοξο τόνο εσείς. Για να δούμε.
Μπα, όχι, Ο αισιόδοξος τόνος μπορεί να προκύψει από την αίσθηση που μας έδωσε η ομιλία του κυρίου Χριστοφόρου, ότι η διάκριση μεταξύ των θετικών και των ανθρωπιστικών επιστημών ή των επιστημών της φύσης και των επιστημών της κοινωνίας και της ανθρωπότητας είναι μόνο φορμαλιστική. Η ενότητα της γνώσης στην οποία αναφέρθηκε είναι προϊόν της ανάγκης που βαρύνει τους ώμους όλων μας όσων θητεύουμε στις διάφορες επιστήμες, να σκεφτόμαστε ακριβώς το θέμα το οποίο έθεσε για την λειτουργία της γνώσης μέσα στις κοινωνίες και τις συνέπειες που μπορούν να προκύψουν. Και αυτό είναι μια κοινή ευθύνη που έχουμε οι θεράποντες και των θετικών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Και νομίζω πολύ ωραία μας υπενθύμησε ο κύριος Χριστοφόρου και με τα παραθέματα που μας έδωσε από τους μεγάλους επιστήμονες ακριβώς σε σχέση με την λειτουργία της γνώσης ως ενός παράγοντα που συνθέτει μαζί με πολλούς άλλους την κοινωνική πραγματικότητα. 2 λεπτά, εντάξει. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο κύριος Κιτρομιλίδης και θέλω να τονίσω εμπροκειμένου την σπουδαιότητα της παιδείας. Πρέπει να μάθει όχι μόνο το πικρό παιδί που πηγαίνει σχολείο, αλλά όλοι μας. Πρέπει να είμαστε κατατοπισμένοι καταλήρως ώστε να καταλαβαίνουμε μια κοινωνία γνώσης. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Λύεται η συνεδρίαση.